Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για δεν δούλεψε το σύστημα. Καταρχήν να πω κάτι το οποίο είναι ανακριβές που λέει το Υπουργείο, είναι ψέμα βασικά. Mm-hmm. Ότι φταίει η εταιρεία. Εμείς δεν έχουμε καμιά καόρο να υπερασπιστούμε την εταιρεία. Ίσα-ίσα έχουμε και θέση ότι έπρεπε να υπάρχει δημόσιο σύστημα τέτοιο, πλατφόρμα. Ότι λόγω της εταιρείας έγινε το σημερινό κρασάρισμα. Για να μπούμε στο σύστημα της WebEx, μας είχε υποχρεώσει το Υπουργείο να μπούμε μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Και κράσαρε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αν κάποιος έμπαινε στο σύστημα της WebEx έξω από το Σχολικό Δίκτυο, το Πανελλήνιο δεν επιτρεπόταν και δεν είναι και σωστό εδώ που τα λέμε, μπορούσε να μπει κανονικότατα. Υπήρχε ένα πρόβλημα για κάποια λεπτά στο σύστημα αυτό το WebEx και όλη την υπόλοιπη μέρα το πρόβλημα ήταν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Και δεν είναι κάτι αυτό είναι το MySchool που λένε, κύριε Καργόπουλε. Ναι, το Πανελλήνιο Σχολικό το Δίκτυο. Παλιό, ναι. Είναι παλιό αυτό, Ναι, λοιπόν. Το οποίο, αν θυμάστε καλά, γιατί δεν τα αντιμετωπίζουμε τώρα αυτά τα προβλήματα. Ναι. Μαζί είχαμε μιλήσει και την άνοιξη. Θυμάστε που λέγαμε ότι κάναμε 14 μέρες για να μπορέσουμε να μπούμε στο παλιό σχολικό δίκτυο για να κάνουμε ασύγχρονη εκπαίδευση. Κάτι θυμόμαστε κάθε φορά από τις επικοινωνίες που έχουμε μαζί. Ότι μπαίναμε δύο τη νύχτα για να επικοινωνήσουμε τους μαθητές μας. Ναι. Και είχαμε πολύ συγκεκριμένα αιτήματα από την άνοιξη ακόμα, γιατί ξέραμε τι θα γίνει, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί όλη αυτή η διαδικασία. Και να σα πω δύο-τρία στοιχεία. Το 26% των μαθητών δεν έχουν πρόσβαση είτε στο ίντερνετ είτε δεν έχουν υπολογιστή. Σε μια χώρα που ευτυχώς ακόμα η υποχρέωση του κράτους για καθολική, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση υπάρχει, λέω ευτυχώς ακόμα γιατί πολλά έχουμε δει, καταλαβαίνετε ότι αυτό το 26% αποκλείεται. Πώς κάνανε μάθημα σήμερα δηλαδή, αν θεωρητικά δεν λειτουργούσε. Δεν θα κάνανε. Καλά, δεν θα δει μαρτύρωτα, δεν θα μας έφτανε αυτό σε εμάς. Το απίστευτο που είπε σήμερα το Υπουργείο ήταν ότι αν δεν μπορείτε, πάρτε τηλέφωνο από το σταθερό. Τηλέφωνα το σταθερό για να παρακολουθήσετε το μάθημα. Τηλεφωνικό. Θα πάω τώρα να κάνω χημεία, να κάνω εγώ τώρα ηλεκτρονική απεικόνηση των μορίων και θα το ακούει το παιδί από το σταθερό τηλέφωνο. Το δεν πρέπει σπίτι. Να έχει φαντασία και αφαιρετική ικανότητα του Πικάσο για να μπορείς να καταλάβει τι γίνεται. Και μιλάει. Λοιπόν, προς τον Κουέρνικα το βλέπω το πράγμα. Ακριβώς. Mm. Το δεύτερο που έχουμε πει είναι ότι ακόμα και τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Ξέρετε, ένα σπίτι έχει συνήθως 24, μην πούμε τώρα και διαφημίσεις, 24 ίντερνετ. Εάν πει στο WebEx ένα παιδί, τέλειωσε. Δεν μπορεί να σηκώσει άλλο το δίκτυο. Θέλει 50 για να σηκώσει 3 με 4. Επίσης δεν έχει το δικό του δωμάτιο, πολλές φορές το δικό του υπολογιστή. Δουλεύουν δύο παιδιά και ο γονιός από το σπίτι. Δηλαδή η μέση οικογένεια στην Ελλάδα, να ενημερώσουμε το Υπουργείο, ότι ζει είναι τετραμελής, ζει σε ένα διαμέρισμα που είναι 60 με 80 τετραγωνικά, 90, 3 ή 4. Έχει 24 ίντερνετ, ένα σταθερό υπολογιστή, άντε και έναν φορητό. Δεν μένει ούτε σε καμιά βίλα 300 τετραγωνικών, ούτε ο καθένας έχει το δικό του γραφείο, ούτε όλοι έχουν 50 ίντερνετ στο σπίτι τους. Και επίσης να το πούμε και αυτό, συνήθως θα τα έχουν και ψωμί το μεσημέρι και όχι πάντα σπάνι στο τραπέζι. Και είχαμε πει ότι πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να πάρει μέτρα, να δώσει πρόσβαση στο ίντερνετ σε όλα τα παιδιά που άκουσαν στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και παιδιά σε παραμεθόριες περιοχές που το ίντερνετ πέφτει, π.χ. στο Καστελόριζο ή σε ορεινούς όγκους, να δώσει φορητές συσκευές. Να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς με τα απαραίτητα υλικά, ψηφιακές γραφίδες, προγράμματα, κάμερες. Μια ψηφιακή γραφίδα πρέπει να πάρει ένας εκπαιδευτικός κάνει από 60% ευρώ για να κάνει τη δουλειά του. Για όλα αυτά λοιπόν το Υπουργείο δεν έκανε τίποτα από την άνοιξη μέχρι τώρα και πολυδιαφήμισε μέσα σε μία μέρα ότι θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα με σύγχρονη εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να κρασάρει το σύστημα. Και το μόνο που ένοιαζε το Υπουργείο ήταν πώς θα μπουν και οι απουσίες. Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής. Για να πάμε και στο πιο ουσιαστικό κομμάτι, ότι πρέπει να δοθούν όλα εκείνα τα μέσα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς για να μπορεί να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Πρώτον. Δεύτερον, ότι πρέπει οι σύλλογοι διδασκόντων να αποφασίζουν το πώς θα γίνει το μάθημα, σύγχρονη ή ασύγχρονη το ορολόγιο πρόγραμμα. Υπάρχουν μαθήματα που δεν μπορούν να γίνουν μόνο με σύγχρονη εκπαίδευση ή μόνο κάποια ώρα συγκεκριμένη, π.χ. λόγω τα εργαστήρια στα τεχνικά λύκεια. Και βέβαια να μην προσμετρηθεί καμία απουσία μαθητή, επειδή ακριβώς δεν έχει πρόσβαση στο μάθημα. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί ένας μαθητής που δεν έχει υπολογιστή, δεν έχει ίντερνετ και να μείνει στην ίδια τάξη όταν τρεις εβδομάδες μαζέψει απουσίες επειδή είναι φτωχός. Κύριε Καργόπουλε, τώρα, συγγνώμη, δηλαδή θα το πω έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και έτσι όπως μου βγαίνει. Όλα αυτά που λέτε τα ακούω πάρα πολύ λογικά. Η κυρία Κεραμέως τα έχει ακούσει αυτά και αν τα έχει ακούσει, ποια είναι η απάντηση. Θα σας πω και το εξής. Τα έχουμε πει από την άνοιξη. Από την άνοιξη. Υπάρχει το εξής που να σας πω για το πιο κρίσιμο κομμάτι, γιατί τα λέμε αυτά για τους μαθητές μας. Δεν μπορούν να πάμε δεύτερη χρονιά με κλειστά σχολεία. Για πολλούς λόγους. Κοινωνικούς, ψυχολογικούς, γνωστικούς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι και λέγαμε στο Υπουργείο: πάρτε μέτρα για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Θα θυμάστε, τα είχαμε πει και μαζί στην εκπομπή σας.
διασφαλίστε αίθουσες, προσωπικό, τεστ. Όλο το καλοκαίρι του Υπουργείου μας λέει περιμένετε τέλη Αυγούστου για να μας πούν οι λοιμοξιολόγοι το τι γίνεται. Μα λέμε αυτά πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι, δεν μπορεί να γίνουν τέλη Αυγούστου και να ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβρη. Αργούν μια εβδομάδα να ανοίξουν τα σχολεία. Επικρατεί ένα χάος. Το Υπουργείο αποφάσισε να μην δώσει ούτε ένα ευρώ. Δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ. Έδωσε ένα παγουρίνο και μία μάσκα αερόστατο και είπε: μπείτε μέσα στην τάξη να κάνετε μάθημα. Κάνουν κινητοποίηση στις μαθητές. Αντί να ασχοληθεί και η εκπαιδευτή και οι γονείς. Αντί να ασχοληθεί το Υπουργείο με τα αιτήματά μας, εξάντησε όλη την προηγούμενη περίοδο τη δραστηριότητα να ξυλοφορτώνει τους μαθητές, να τους ψεκάζει με χημικά, να κατασκοφαντεί τους εκπαιδευτικούς. Μέχρι και έκθεση από το ΚΕΜΕΤΕ, από το Ερευνητικό Ινστιτούτο μας, καταθέσαμε στο Υπουργείο, που έλεγε ότι αν ανοίξουν οι κλειστές αίθουσες των σχολείων, αυτές που ήδη υπάρχουν και είναι κλειστές, το 40% των πληθών τμήματων θα σπάσουν. Ούτε αυτό. Και όταν άρχισαν να σκάνε τα κρούσματα, το ένα πίσω από το άλλο, και να έχουν 1000 σχολεία περίπου κλειστά τμήματα στην Ελλάδα, τους λέγαμε κάντε μαζικά τεστ στα σχολεία. Να δούμε τι γίνεται μέσα. Ξέρετε ότι τα παιδιά σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι συμπτωματικά. Δεν μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται. Και πάντα, μέχρι και την προηγούμενη Δευτέρα, η απάντηση ήταν: τα σχολεία δεν είναι χώρος στον οποίο τέλος πάντων διαδίδεται ο ιός, διασπείρεται τέλος πάντων με γρήγορους ρυθμούς. Δεν χρειάζεται, ότι είναι σχεδόν μηδενική διασπορά, μας λέγανε. Και σε μία νύχτα κλείνουν τα σχολεία. Χωρίς να συζητήσουμε κανέναν, αν μπορεί να γίνει εκ περιτροπής, διαδικασία, να γίνει με άλλο τρόπο τέλος πάντων. Είναι εγκληματικές οι ευθύνες του Υπουργείου και για το ότι κλείσαν τα σχολεία και για το ότι στην τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εμείς απαιτούμε να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ξανανοίξουν τα σχολεία. Από ό,τι φαίνεται, θα περάσουν μήνες και εσείς το είπατε πριν, μέχρι να βγει το εμβόλιο, να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Εάν πάμε με την πολιτική του μηδενικού προϋπολογισμού, την πολιτική παγουρίνο μάσκα, δεν πρόκειται να ανοίξουν. Κύριε Καρακούπη, καταλαβαίνω το εξής. Ακόμα και αν αύριο το εγχώριο σύστημα, εν πάση περιπτώσει, το ηλεκτρονικό λειτουργήσει. Γιατί μας είπατε ότι αυτό είναι που κατέρευσε. Ναι. Και όχι η εταιρεία, ο εταιρεία. Ναι. Ακόμα και αν λειτουργήσει στην εντέλεια, έχουμε από χέρι ένα 26% των παιδιών που δεν έχει ίντερνετ και υπολογιστή. Και αν βάλουμε ως δεδομένο ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα ζουν σε οικογένειες που δεν είναι ούτε στον Τάλας, ούτε στο Δυναστεία, ούτε στη Λάμψη, οι μισοί εξ αυτών θα έχουν έναν υπολογιστή ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί από 2-3 ανθρώπους. Άρα λοιπόν από χέρι πάμε στο ότι η φετινή χρονιά με αυτές τις προδιαγραφές είναι χαμένη για τους μισούς τουλάχιστον. Και γι' αυτό ακριβώς είπαμε ότι ό,τι κομμάτι παραδοθεί, αν ξέρετε τις 2 μήνες που κάναμε τηλεκπαίδευση, κάναμε επαναλήψη την άνοιξη. Ό,τι κομμάτι της ύλης παραδοθεί πρέπει να επαναληφθεί. Και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, αν δεν είσαι του Υπουργείου να πάρει μέτρα ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν, θα πρέπει να υπάρχουν έκτακτα μέτρα ενισχυτική διδασκαλία. Σκεφτείτε τα παιδιά τώρα τι δικαιού που θα δώσουν στις πανελλαδικές. Σας το λέω εκ πείρας, οι διαζώσεις, γι' αυτό φωνάζουμε, οι διαζώσεις στη διδασκαλία δεν μπορεί να αποκατασταθεί με τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορεί το παιδί να προσεγγίσει νέα πεδία γνώσης, βασικούς νόμους, έννοιες, νόμους της φύσης, της κοινωνίας, χωρίς να έχει διαζώσεις στη διδασκαλία. Δεν μπορεί να αποκατασταθεί αυτό το πράγμα. Όποιος το λέει αυτό το πράγμα δεν έχει επαφή με τη σχολική τάξη. Και αντί να ασχοληθούμε λοιπόν με αυτό, το πώς δηλαδή τα σχολεία θα λειτουργούν με ασφάλεια, ασχολήθηκε το Υπουργείο το επόμενο διάστημα με ό,τι μπορεί να φανταστεί. Πείτε μας μία. Ναι, ναι. Να πω μόνο ένα παράδειγμα, γιατί μας πνίγει και το δίκιο. Ήταν να γίνουν εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια. Mm-hmm. Κάθε 2 χρόνια. Ξέρετε ότι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, στις διευθύνσεις είτε κατά τόπους είτε περιφέρεια είτε κεντρικά υπάρχουν 5 άνθρωποι, 3 διορισμένοι, 2 εκλεγμένοι. Οι 2 εκλεγμένοι είναι από τους εργαζόμενους εκλεγμένοι, είναι εκπρόσωποι μας στα υπηρεσιακά συμβούλια για να ελέγχουν μια κατάσταση. Επέμενε το Υπουργείο να γίνουν τώρα εκλογές που δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να περιοδεύσουν οι υποψήφοι τα σχολεία με τις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί είναι δικαίωμα και του υποψηφίου να ενημερώσει και αυτού που ψηφίζει το εκλογεία να ελέγξει, να κάνει κριτική στον υποψήφιο. Αναβάλλετε τέτοιες εκλογές, να πάνε πιο μετά, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να γίνουν κανονικά διαζώσεις εκλογές. Με αναφταρχισμό του Υπουργείου να γίνουν τώρα και να γίνουν ηλεκτρονικά. Όλες οι παρατάξεις στην ΟΛΜΕ, στην Ομοσπονδία, είπαν θα αποσύρουμε τα ψηφοδέλτια μας. Δεν θα ακούμε, θα γίνουν έτσι εκλογές. Και γίνεται το εξής σουρεαλιστικό σκηνικό. Πάει το Υπουργείο και κάνει εκλογές με υποψηφίους που δεν θέλουν να κατέβουν, με ψηφοφόρους που δεν θέλουν να ψηφίσουν, ούτε να συμμετέχουν σε φορευτικές επιτροπές για να ελέγξουν τη διαδικασία. Και μας λέει ο Υπουργός 15 Οκτώβρη, να δούμε, όταν ζητάμε όλα αυτά, να δούμε ποιοι θα πάνε με το Υπουργείο και την κυβέρνηση και ποιοι θα πάνε με την ΟΛΜΕ. Αποτέλεσμα. 7% συμμετοχή την Κυριακή.
Ο κλάδος της απάντησε μαζικά. Σε εκλογές που συμμετέχει το 75-80%. Να ρωτήσω κάτι όμως επ' αυτού. Είναι νοητό να γίνονται οι εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια και να μην λειτουργούν τον καλό καιρό τα σχολεία τις καθημερινές? Καλά, αυτό και αν είναι ψέμα. Αυτή την άδεια που έδινε. Αυτό λέει το Υπουργείο πάντως. Ναι, αυτή την άδεια δεν τη ζητήσαμε ποτέ εμείς. Αυτές τις εκλογές δεν τις κάνουμε εμείς, κάνει η διοίκηση. Και την έδινε η διοίκηση την άδεια. Και τώρα τη είπαμε δεν θέλουμε άδεια. Προσέξτε, η άδεια που παίρνουμε εμείς την καλύτερη. Δηλαδή θα πηγαίνατε Σάββατο να μετάσχετε όλοι? Όχι Σάββατο, να γίνει καθημερινή με ανοιχτά σχολεία. Ακούστε με λίγο. Η άδεια χρειάζεται όταν γίνεται εκλογολογιστική συνέλευση. Γιατί πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να βρεθούν σε ένα μέρος μια συγκεκριμένη ώρα. Και αυτοί που είναι σε πρωινό πρόγραμμα, και αυτοί που είναι σε μεσημεριανό, και αυτοί που είναι σε νυχτερινό σχολείο. Εκτός. Σαββατοκύριακο δεν μπορεί να γίνει εκλογό απολογιστική, δηλαδή. Περιμένετε, θα σας πω. Ναι. Οι εκλογές δεν χρειάζονται άδεια. Σε αυτές τις εκλογές δεν γίνονται συνελεύσεις. Γίνονται μόνο εκλογές. Και έτσι είπαμε. Χωρίς άδεια, άνοιξε τις κάλπες πολλές, όχι τώρα, προς το καλοκαίρι να έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση λίγο, να μπορούν να γίνουν και σε ανοιχτό χώρο. Και ο κάθε συνάδελφος με το που τελειώνει το πρόγραμμά του, θα πηγαίνει να ψηφίζει. 5 λεπτά δουλειά είναι. Δεν ζητήσαμε καμία άδεια εμείς. Καμία για τις συγκεκριμένες εκλογές. Η μόνη άδεια που υπάρχει είναι για τις εκλογές για το σωματείο ή για να γίνει εκλογολογική συνέλευση. Να πω ότι ξέρω κάτι, μια στάση εργασίας, νομίζω στην ΕΣΥΑ, για να κάνει συνέλευση. Τέλος πάντων, κάπου με έναν τρόπο, τέλος πάντων, κάπως γίνεται. Και όλο αυτό φορτώθηκε στο ότι θέλετε άδεια. Δεν ζητήσαμε ποτέ άδεια, το Υπουργείο την έδινε και τώρα που είχαμε την αντιπαράθεση, δεν τη θέλουμε την άδεια. Η άδεια μόνο η Επιτροπή Πεντάφων. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, γιατί είδα τα δημοσιεύματα και είδα και τις. Και έχουμε γύρω μας και ανθρώπους οι οποίοι είναι δικοί μας άνθρωποι, είναι και καθηγητές, είναι και δάσκαλοι κτλ. Αυτό το οποίο κατάφερε η κυρία Κεραμέως είναι πραγματικά, είναι πρωτοφανές. Πήρε ένα 92-93% αποχή. Δεν πήγαν δηλαδή οι άνθρωποι. Ναι, εδώ δώσαμε μάχη να ξέρετε για το ζήτημα της αποχής. Γιατί είπαμε θα πρέπει να απαντήσει ο κλάδος για αυτό. Δεν μπορεί το Υπουργείο να λέει ποιοι είναι από εδώ. Τα ηλεκτρονικά γιατί δεν σας αρέσουν, απορία έχω. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Καταρχήν σας είπα ότι είναι και όλο το προηγούμενο κομμάτι. Δεν μπορεί να κάνει εκλογές όταν δεν μπορεί να περιοδεύσουν οι υποψήφοι. Σκεφτείτε να κάνετε εκλογές στην ΕΣΥΑ και να μην έχετε δικαίωμα να πάει ο υποψήφιος σε ένα εργασιακό χώρο να ενημερώσει τον αδέλφο. Να ανοίξει μια συζήτηση. Αλλά πέρα... Καλά, ήταν τόσο τρομερό αυτό. Δηλαδή, και αν γίνονταν αυτές οι εκλογές το καλοκαίρι, όπως λέτε, τι θα γινόταν? Ο διορισμένος διευθυντής εκπαίδευσης. Οι διευθυντές εκπαίδευσης έχουν πάρει παράταση ένα χρόνο. Άρα θα μπορούσε να υπάρξει και άλλη μια παράταση. Εμείς είπαμε, ακόμα και να μην εξομαλυνθεί κανένα, ας πηγαίναμε μετά τις 15 Ιούνιου που δεν υπάρχουν μαθητές στο σχολείο και ας στείλαμε κάλπες υπαίθριες. Λοιπόν, πρέπει για να επανέλθουμε στο ζήτημα. Εμείς έχουμε αύριο και μια παράταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου για να τα καταθέσουμε. Πρέπει να έχουν άμεσα μέτρα τώρα, έτσι ώστε όσο διαρκέσει την εκπαίδευση με ευθύνες του Υπουργείου να μπορούν όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση, δεν μπορούν να αποκλείονται τώρα πέρα των μαθητών. Και δεύτερον, να ακούσει επιτέλους τα αιτήματά μας και να πάρει άμεσα μέτρα του Υπουργείου ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία για να μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους διαδόσεις. Με παγουρίνο και μάσκα αερόστατο δεν πάμε πουθενά. Πρέπει να δοθούν χρήματα για να διασφαλιστούν οι όροι. Κύριε Καργόπουλε, ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την ένταση, αλλά είμαστε λίγο σε κατάσταση. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.